Μπορεί στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας τα τελευταία 2-24 ώρα να άνοιξαν οι ουρανοί και η αστάθεια του καιρού να αποτελούσε βασικό χαρακτηριστικό των ημερών. Στην Κρήτη η καλοκαιρία συνεχίζεται με εξαίρεση το ελαφρό μελτέμι που κάνει άστατη την θάλασσα σε διάφορα σημεία. Ωστόσο, με βάση τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, την αυριανή ημέρα, η μέρα που χαρακτηρίζεται Πάσχα του καλοκαιριού, ο καιρός θα είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετικός, βοηθώντας τους πολίτες σε μικρές αποδράσεις, αλλά και αυγουστιάτικες βουτιές. Θα περάσουμε στην γιορτινή ημέρα του 15 Αύγουστου, τη Δευτέρα, η οποία αναμένεται να είναι μια πάρα πολύ όμορφη, λαμπρή θα τη λέγαμε ημέρα για το νησί μας, με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Μπορεί να υπάρχει λίγο συννεφιά γιατί κατά τόπου σε ορεινές ζώνες, γιατί πέφτει λίγο η θερμοκρασία στην κατώτερη ατμόσφαιρα και έτσι μπορεί να σχηματιστούν κάποιες νεφώσεις. Κατά τα άλλα, ο καιρός πολύ καλός, οι άνεμοι πολύ εξασθενημένοι, με εξαίρεση το ανατολικό κομμάτι του νομού Λασιθίου. Πολύ εξασθενημένοι, ήπιες και καλές θάλασσες, πολύ καλές θερμοκρασίες και φανταστείτε ότι θα κυμανθούν στα επίπεδα των 28 με 30 οι μέγιστες. Αλλά σας είπα λίγο αυτός ο παράγοντας της υγρασίας, ίσως κατά τόπους δίνει έτσι μια αίσθηση ζέστη. Ωστόσο, από την Τρίτη, με βάση την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας, με την Τετάρτη και την Πέμπτη να χαρακτηρίζονται δύο ζεστές ημέρες για το νησί και τις θερμοκρασίες στα νότια να αγγίζουν και ίσως να ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Πράγματι, επειδή εξασθένησε και το βλέπουμε να μας κάνει τη χάρη το βόρειο ρεύμα να εξασθενεί και να δίνει ήπιες συνθήκες του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα κυρίως από τη Δευτέρα και μετά. Μάλλον την Τρίτη, συγγνώμη, γιατί η Δευτέρα, όπως σας είπα, θα έχει πολύ καλές θερμοκρασίες. Από την Τρίτη και μετά να εγκυμονούν κάποιες θερμές εισβολές ανατολικά και δυτικά και πάλι, αλλά θα επηρεάσουν και λίγο και το νησί μας. Πάντως η διακύμανση θα είναι ήπια, μην περιμένουμε κάποιες. Δηλαδή θα δούμε θερμοκρασίες εκεί κοντά στους 35 βαθμούς. Στη Μεσαρά και εκεί κατά τόπου σε κάποιες περιοχές της ενδοχώρας στα νότια πιθανά, αλλά η υπόλοιπη Κρήτη θα κυμαίνεται κοντά στους 30, 31, 32. Θα είναι πολύ καλά και ήπια για την εποχή.